Κύριε Σαλονίδη, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στον Focus FM. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Εμείς για την ανταπόκριση. Ανοίγεται. Υπάρχουν πολλά θέματα όμως. Υπάρχουν πολλά θέματα και δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι σήμερα απολύτως τίποτα. Εχθές το βράδυ μιλούσα με μία μητέρα η οποία έχει ένα παιδάκι, όπως και εγώ, η κόρη μου η μικρή είναι στο νηπιαγωγείο και συζητούσαμε για το αν θα τη στείλουμε. Αν θα τη στείλει αυτή, ναι. Αν θα το εμπιστευτεί. Και αυτό που συζητούσαμε ήταν ότι στο δημοτικό, η μεγάλη μου κόρη είναι στο δημοτικό, τα παιδιά αντιλαμβάνονται λίγο πέντε πράγματα παραπάνω, μπορούν να κρατάνε κάποιες αποστάσεις, να παίρνουν μέτρα. Τώρα και τα... στις μεγάλες τάξεις του δημοτικού μιλάμε, όχι στις πιο μικρές. Στις μεγάλες τάξεις, ναι. Αλλά όσο πιο μικρά είναι τα παιδιά, αντιλαμβανόμαστε όλοι μας ότι αυτοί τα μέτρα κοινωνικής απόστασης τέλος πάντων είναι δύσκολο να κρατηθούν. Τι λέτε, κύριε Σαλονίδη? Είναι δεδομένο ότι δεν μπορούν να κρατηθούν στις πιο μικρές ηλικίες. Ειδικά στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, εκτός από τα νήπια που είναι λίγο μεγαλύτερης ηλικίας και τα οποία επίσης δεν μπορούν να λειτουργήσουν με πλαίσια κοινωνικής αποστασιοποίησης. Έχουμε και τα βρέφη, τα οποία εκ των πραγμάτων το ίδιο το Υπουργείο ουσιαστικά έμεσα παραδέχεται ότι δεν μπορούν να συμμορφωθούν με τα μέτρα ούτε η παιδαγωγή ούτε τα παιδιά. Και αυτό γιατί λέει όπου είναι εφικτό. Όταν λοιπόν στην επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών αναφέρεται όπου αυτό είναι εφικτό, σημαίνει ότι το ίδιο το Υπουργείο έμεσα παραδέχεται ότι υπάρχουν περιπτώσεις ξεκάθαρες όπου αυτό δεν είναι εφικτό. Άρα ανοίγουμε, καταρχάς υπάρχουν κάποιες οδηγίες. Σήμερα είναι Τετάρτη, έτσι, είναι Τετάρτη 27. Θα σας πω. Και ανοίγεται Δευτέρα. Έχετε οδηγία συγκεκριμένη για το πώς θα ανοίξετε? Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες. Το μόνο που έγινε ήταν η ανακοίνωση ότι ανοίγουμε από 1η Ιουνίου τη Δευτέρα, στη συνέντευξη τύπου. Εκεί υπόθηκε το ότι θα λειτουργήσουμε όπως τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία, αλλά ο παιδικός σταθμός έχει σαφώς περισσότερες ιδιαιτερότητες από αυτούς τους χώρους. Δηλαδή και τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία δεν έχουν φαγητό. Δεν έχουν ύπνο στην ημερήσια απασχόληση. Δεν σας έχουν πει τι θα κάνετε με το φαγητό και τον ύπνο? Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα, δεν έχουν δοθεί ακόμα οδηγίες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει βγει καμία εγκύκλωση που να λέει το πώς θα λειτουργήσουμε ακριβώς. Το μόνο που υπάρχει είναι η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου ότι λειτουργούμε από 1η Ιουνίου. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα ότι αν τα παιδιά είναι μέχρι 15 θα λειτουργούν καθημερινά, τα τμήματα, mm-hmm. σε ημερήσια βάση. Από εκεί και πέρα, αν τα παιδιά είναι παραπάνω από 15, θα χωρίζονται εκ περιτροπής Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Τρίτη, Πέμπτη και αντίστοιχα την άλλη εβδομάδα με τον ίδιο τρόπο. Και από εκεί και πέρα δεν έχει δοθεί καμία διευκρίνηση ούτε για το πώς θα λειτουργούμε μέσα στα πλαίσια του βρεφονηπιακού σταθμού, ούτε καν για το ωράριο λειτουργίας. Το ωράριο λειτουργίας του βρεφονηπιακού σταθμού κανονικά είναι από τις 7 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Να ρωτήσω λίγο. Δεν υπάρχει διαφορετική δομή στο ΛΟΗ ημέρο όπως είναι στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά. Είναι μια ενιαία δομή, ναι. Η οποία λειτουργεί σε ενιαίο τρόπο. Δεν ξέρουμε λοιπόν αν θα είμαστε μέχρι τις 4 ή αν θα υπάρχει μειωμένο ωράριο όπως αντίστοιχα στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά. Εντάξει, και το ότι δεν γνωρίζετε αυτή τη στιγμή είναι λίγο. Είναι κενό, είναι μεγάλο κενό για εσάς. Μα σας λέω την εικόνα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εμείς πώς να μην είμαστε επιφυλακτικοί, ναι. Αφού δεν υπάρχουν σε κάθε. Μάσκες τα βάλετε, κύριε Σαλονίδη? Ούτε γι' αυτό υπάρχει σαφή οδηγία. Το θέμα, να σας πω, κοιτάξτε, να δείτε. Υπάρχει το ζήτημα με τα πιο μικρά παιδιά, τα βρέφη. Όταν έχουν μείνει εκτός του βρεφικού σταθμού για 3 μήνες. Και τα πρόσωπα των παιδαγωγών ήταν πρόσωπα αναφοράς για να μην κλαίνε, για να μπορούν να παρηγορηθούν το ότι χωρίζονται από τους γονείς για κάποιο διάστημα της ημέρας. Με μάσκα, πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό? Είναι δυνατόν να μην μπορεί να βλέπει το πρόσωπο του παιδαγωγού, το οποίο είναι το μόνο οικείο στοιχείο το οποίο υπάρχει με τον παιδαγωγό? Μιλάτε για θέμα ψυχολογίας τώρα και έχετε πολύ δίκιο. Βεβαίως. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Ναι. Βεβαίως. Και μιλάμε για μικρές ηλικίες, οι οποίες ουσιαστικά θα ξαναπροσαρμοστούν στον παιδικό σταθμό. Δηλαδή, κάθε Σεπτέμβριο, εμείς έχουμε προσαρμογές. Και τα παιδιά αυτά, μέχρι να προσαρμοστούν, περνάει ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Άρα, λοιπόν, αν μετά από 3 μήνες επιστρέψουν αυτά τα παιδιά σε αυτή τη διαδικασία, ξαναμπαίνουμε σε διαδικασίες προσαρμογής για πολλά από αυτά τα παιδιά. Μάλιστα. Και σε μια διαδικασία προσαρμογής. Ένα μόνο πράγμα να ρωτήσω, αγαπητέ μας φίλε. Βέβαια. Όταν, ας πούμε, αποφασίστηκε η επανέναρξη, κληθήκανε αυτοί που ξέρουν καλύτερα το θέμα από όλους και εμπροκειμένου εσείς που το δουλεύετε, που είναι η δουλειά σας, κληθήκατε να καταθέσετε απόψεις ή η Επιτροπή Επιστημόνων είπε αν θα βάλετε μάσκες ή αν θα βάλετε ποδιές? Δηλαδή, ο καθήλυνα αρμόδιος κλήθηκε να καταθέσει μια άποψη? Όχι. Δεν κληθήκαμε να καταθέσουμε καμία πρόταση. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με το άνοιγμα, κύριε Σαλονίδη? Κοιτάξτε να δείτε, με αυτές τις προϋποθέσεις που ανοίγουμε υπάρχουν σοβαρότατες επιφυλάξεις. Δεν μπορούμε να ανοίγουμε χωρίς να ξέρουμε το τι ακριβώς θα γίνει. Δεν έχουμε δει καν το πρωτόκολλο που θα ανοίξουμε. Μάλιστα. Τα λέει όλα. Τα λέει όλα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλημέρα.